Οι πτήσεις πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό αποφεύγονται από τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες για τις περισσότερες πτήσεις, επειδή συνήθως δεν έχει νόημα να πετάξουν πάνω από αυτόν όταν υπάρχουν μικρότερες και ασφαλέστερες διαδρομές. Ο Ειρηνικός ωκεανός είναι επίσης πιο απομακρυσμένος και λιγότερο ασφαλής από τον Ινδικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες συντριβής ενός αεροπλάνου. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, δεν πετούν πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι περισσότερες εμπορικές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις μεταξύ της Ανατολικής Ασίας και της Αμερικής δεν πετούν πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, λόγω κόστους και ανησυχιών για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ταραχώδων καιρικών συνθήκων, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την πτήση. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που τα αεροπλάνα δεν πετούν πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι αεροπορικές εταιρείες προτιμούν να πετούν σε καμπύλες διαδρομές πάνω από την ξηρά αντί να διασχίζουν ωκεανούς. Οι καμπύλες διαδρομές πάνω από την ξηρά είναι γενικά συντομότερες από τις ευθείες διαδρομές πάνω από τον ωκεανό. Όταν ένα αεροπλάνο πετάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ιαπωνία, για παράδειγμα, θα είχε τη συντομότερη και πιο αποδοτική σε καύσιμα πτήση από το να πετάξει πάνω από μια καμπύλη διαδρομή πάνω από τον Καναδά και την Αλάσκα. Η έννοια των καμπύλων διαδρομών μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή σε έναν επίπεδο χάρτη, αλλά σύντομα γίνεται ξεκάθαρη, αν κοιτάξετε έναν παγκόσμιο χάρτη. Αυτές οι διαδρομές συμβάλλουν επίσης στη μείωση του κόστους λειτουργίας των πτήσεων, μειώνοντας έτσι τις τιμές των εισιτηρίων για τους καταναλωτές και διατηρώντας τα αεροπορικά ταξίδια πιο φθηνά. Η επιλογή να μην πετάξουν πάνω από τον Ειρηνικό εξοικονομεί στις αεροπορικές εταιρείες τόσο καύσιμο όσο και χρόνο. Γεγονός που τελικά αυξάνει την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρείων και είναι εξαιρετικό για τους επιβάτες που πληρώνουν λιγότερα χρήματα για τα εισιτήρια και περνούν λιγότερο χρόνο στο αεροπλάνο. Από πρακτική άποψη, είναι λογικό για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Ασία και την Αμερική να μην πετούν πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι περισσότερες πτήσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί το χρόνος πτήσης πάνω από τις υδάτινες μάζες, δεδομένου ότι οι καταιγίδες είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν πάνω από το νερό παρά από την ξηρά. Ο καιρός πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό είναι συχνά ταραχώδης και υπάρχουν πολλές καταιγίδες σε μέρη του Ειρηνικού, οπότε δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για να πετάξει ένα αεροπλάνο. Οι χερσαίες διαδρομές από τον Καναδά και την Αλάσκα προτιμώνται για τις περισσότερες πτήσεις από την Αμερική προς την Ανατολική Ασία, καθώς ο καιρός εκεί είναι πιο ήρεμος. Ο Ειρηνικός ωκεανός απλά δεν είναι ιδανικός για αεροπορικά ταξίδια. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα αεροπλάνα δεν πετούν πάνω από τον Ειρηνικό είναι τα θαλάσσια ρεύματα, τα οποία είναι ένα σύνολο από ρεύματα αέρα που περιφέρονται γύρω από τη Γη αρκετά μίλια πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη. Αυτά τα ρεύματα κυμαίνονται κυρίως από τη Δύση προς την Ανατολή λόγω της περιστροφής της Γης. Η πτήση προς την ίδια κατεύθυνση με ένα ρεύμα τζετ μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και καύσιμα για ένα αεροσκάφος, αλλά η πτήση ενάντια σε ένα ρεύμα τζετ προκαλεί επικίνδυνες αναταράξεις και πιθανή ζημιά σε ένα αεροσκάφος. Η διαδρομή του πολικού ρεύματος jet περνάει πάνω από την ενδοχώρα του Καναδά και της Αλάσκας, που είναι η ίδια διαδρομή που ακολουθούν οι περισσότερες πτήσεις στην περιοχή αυτή. Όταν πετάτε πάνω από ένα τεράστιο υδάτινο σώμα, όπως ο Ειρηνικός ωκεανός, δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για αναγκαστική προσγείωση. Έτσι, μόνο από αυτή την άποψη, δεν είναι ασφαλές να πετάτε πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι διασώστες θα είχαν πολύ λίγες πιθανότητες να εντοπίσουν και να διασώσουν τα μέλη ενός αεροπλάνου που συνετρίβει στον Ειρηνικό ωκεανό, αν υποθέσουμε ότι κάποιος από τους επιβαίνοντες κατάφερε να επιβιώσει από μια τέτοια αναγκαστική προσγείωση. Επομένως, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες προτιμούν να πετούν πάνω από την ξηρά για τον λόγο αυτό, καθώς είναι ασφαλέστερο να προσγειωθεί το αεροπλάνο σε σταθερό έδαφος, κατά προτίμηση κοντά σε αεροδρόμιο, όπου υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις για τα αεροπλάνα που πετούν πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Μια πτήση περιειρηνικού είναι όταν ένα αεροσκάφος διασχίζει τον Ειρηνικό ωκεανό από την Ασία ή την Αυστραλία προς την Αμερική, ή αντίστροφα. Οι πτήσεις του Ειρηνικού δεν είναι τόσο συχνές όσο οι υπερατλαντικές, αλλά οι πτήσεις του Ειρηνικού είναι εμπορικά διαθέσιμες από τη δεκαετία του 1930. Το Boeing 747 είναι ένα από τα κυριότερα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται στις διαειρηνικές πτήσεις, λόγω της μεγάλης χωρητικότητας επιβατών και της αποδοτικότητας καυσίμων που το επιτρέπουν να πετάει συνεχώς πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Χάρη στις πρόσφατες καινοτομίες στην αεροπορική τεχνολογία, ακόμη και δικινητήρια αεροπλάνα χρησιμοποιούνται μερικές φορές για εμπορικές πτήσεις υπερατλαντικού τύπου. Αεροσκάφη όπως το Airbus A320, το Boeing 737 και το Boeing 787 χρησιμοποιούνται επίσης όλο ένα και περισσότερο για πτήσεις υπερατλαντικού τύπου.
Τα περισσότερα από αυτά τα αεροπλάνα πετούν σε προορισμούς όπως η Χαβάη, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Φυσικά, όταν πετάτε από ή προς χώρες και περιοχές που βρίσκονται στον Ειρηνικό ωκεανό, όπως η Νέα Ζηλανδία, τα νησιά Φίτζι, τα νησιά Σολομόντα, η Τόγκα, το Βανουάντου κλπ., δεν μπορείτε να αποφύγετε τον Ειρηνικό ωκεανό. Και τώρα μπορεί να αναρωτιέστε πόση ώρα χρειάζεται για να πετάξετε πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Ο χρόνος που χρειάζεται για να πετάξετε πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αεροσκάφος, την προέλευση, τον προορισμό, τις καιρικές συνθήκες και την αποδοτικότητα των καυσίμων. Αν υποθέσουμε ότι ένα αεροπλάνο Boeing 747 πετάει πάνω από το Los Angeles στο Τόκιο, θα χρειαστούν τουλάχιστον 11 έως 12 ώρες κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθεί η πτήση. Θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο αν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές ή αν ο προορισμός και η αφετηρία απέχουν πολύ περισσότερο μεταξύ τους. Τα μικρότερα αεροπλάνα θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να διασχίσουν τον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς θα έπρεπε να ανεφοδιαστούν σε μέρη όπως η Χαβάη, που βρίσκονται στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο, τα αεροπλάνα πετούν συχνότερα πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό. Οι πτήσεις πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό είναι πιο συχνές, καθώς είναι λιγότερο απομακρυσμένος και υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για ταξίδια από τον Ατλαντικό ωκεανό από ό,τι στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι υπερατλαντικές πτήσεις περιλαμβάνουν τη διέλευση του Ατλαντικού ωκεανού από την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Νότια Ασία προς την Αμερική, το αντίστροφο. Οι υπερατλαντικές πτήσεις είναι συνηθισμένες, με περισσότερες από 2.000 πτήσεις να πραγματοποιούνται καθημερινά. Από αυτές τις 2.000 πτήσεις την ημέρα κατά μέσο όρο, η 41 θα είναι από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου προς τον John Kennedy στη Νέα Υόρκη. Τα αεροπλάνα πετούν επίσης πάνω από τον Ινδικό ωκεανό. Πολλές από τις πιο διάσημες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου προσφέρουν οικονομικές πτήσεις προς δημοφιλείς προορισμούς μέσα και γύρω από τον Ινδικό ωκεανό. Ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις μέσω Ινδικού ωκεανού είναι η Emirates Airlines, η Air India και η British Airways, που πετούν προς την Ινδία, την Αυστραλία, τις Μαλδίβες και τη Μαλαισία. Εσείς αν έχετε τύχει να ταξιδέψετε προς αυτά τα μέρη, σας έχει τύχει να αναγκαστείτε να περάσετε από τον Ειρηνικό ωκεανό? Έχετε παρατηρήσει κάποια από αυτά που είπαμε? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!